Γέννημα θέρμα της Κλήρου, ενώ μέχρι τα 18 μου δαμε. Πήγα για σπουδές στην Αλεξανδρούπολη. Τέλειωσα παιδαγωγικά στο Δημοκρίτιο πάνω. Γνώρισα την Αγάθη, επαντρευτήκαμε και από τότε μηνίσκω Αγλαντζάν. Εντάξει, στη συνέχεια εργοδοτηθήκαμε πολύ εύκολα εμείς, η εποχή δική μας. Δουλέψαμε αμέσως δασκάλοι και τα λοιπά. Άρα μπήκαμε αμέσως, δεν είχαμε ζητήματα. Κάμα και κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο, πολύ λίγο παραπάνω με το θέμα της γυμναστικής και της άθλησης. Ο χώρος ήταν πάντα μες στη ζωή μου, που την αρχή, τέλος πάντων, που μεγαλώσαμε μες στο σύλλογο, υπήρχε πάντα ως άξονας. Έκανα και ένα μεταπτυχιακό για τα θέματα αθλητικής επιστήμης. Mm-hmm. Τίποτε το ιδιαίτερο, ενώ ήταν μια σύνηθες κατάσταση όπως όλων των υπολείπων ανθρώπων, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν ένα ταξίδι γνώσης και μη γνώσης, ένα ταξίδι ατυχία και τύχης, επιτυχία και αποτυχίας, ζωή και θανάτου. Σωματικότητα και πνευματικότητα. Ζω ότι ζει ένα συνηθισμένο πλάσμα μπας στη γη. Με τις χαρές και τους δυνά, νομίζω ότι η ζωή είναι ανόητη. Δεν είχε κανένα νόημα. Είναι εντελώς ανόητη η ζωή και διούμε συνέχεια νοήματα. Άρα δεν υπάρχει ένα σταθερό νόημα. Το νόημα είναι ένα. Τα νόηματα είναι πολλά και αλλάζουν συνέχεια. Με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας και το... Και νομίζω τούτη ανάγκη για ένα νόημα είναι λίγο αρκετά προβληματική. Μπορεί να είναι λίγο αντιδημοκρατική με κάποιον τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά νόηματα, πρέπει να τα αλλάσουν πράγματα μες στη ζωή. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε υποχρεώνουν να αλλάξεις και να σκεφτείς άλλος πώς. Μαθαίνεις πράγματα, η γνώση είναι πολλά σημαντική. Το θυκευάσμα, η λογοτεχνία και μέσα από τούτα έρχεσαι και επαναπροσδιορίζεσαι. Το να αξίζει, το να μπορεί να αξίζει. Μέσα από τις επιτυχίες σου, μέσα από τις αποτυχίες σου. Εντάξει, είναι η δουλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η γνωριμία σου με τους άλλους ανθρώπους πάντα έχει να κάνει με το πώς επηρεάζεσαι, το πώς. Εν τούτα, βάσκα, είναι η γέννηση των παιδιών. Η σχέση μου με τους ανθρώπους που είχα γύρω μου. Και τα θυκευάσματα μου. Και σίγουρα μέσα από τις ασθένειες, είναι το τέλος της ύπαρξης. Δεν και σταματάς να υπάρχεις όπως δεν υπήρχες πριν να γεννηθείς. Mm-hmm. Άρα όπως δεν υπήρχα πριν να γεννηθώ, θα σταματήσω να υπάρχω και μετά από ένα... Τίποτε. Θεωρώ ότι δεν έχει τίποτε και ευτυχώς που δεν έχει τίποτε. Ναι, νομίζω τούτο, ότι δεν υπάρχει τίποτε και με βοηθάμε το να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει τίποτε. Δηλαδή, και ένα νόημα στο πώς ζω την ζωή μου τώρα, ας πούμε, ότι θεωρώντας ότι μετά δεν υπάρχει τίποτε, προσπαθώ τώρα να περνώ όσο καλύτερα και όσο πιο καλά γίνεται. Ναι, διότι είναι αξία στο παρόν. Ναι, η ιδεολογία καθορίζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, το πώς σκεφτούμαστε για τον κόσμο. Πώς πάμε μαζί. Η θρησκεία θεωρώ ότι παίζει ξένη και παίζει ένα πολύ αρνητικό ρόλο στο πώς καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων και κυρίως την εξέλιξη και την βελτίωση της κοινωνίας. Και κυρίως λόγω του ότι δεν επιτρέπει τη συζήτηση για το θάνατο. Δηλαδή καθορίζει κοινή να πούνε ο θάνατος, καθορίζει το φόβο γύρω από τον θάνατο, προσπαθεί να τον... και να αφήνει τους ανθρώπους να περτούν σε μια... Φυσικά λέει ότι είναι τούτο που προσπαθεί να κάνει με κάποιον τρόπο να συμβιβαστούν με το θάνατο, τέλος πάντων να ηρεμήσουν γύρω από την έννοια του θανάτου. Αλλά τελικά νομίζω κάποια πράγματα πολλά πιο δύσκολα, πολλά πιο πολύπλοκα και κυρίως η έννοια όσων έχουν να κάνουν με τη θρησκεία και κυρίως είναι η εξουσία πάνω στους υπόλοιπους και ο καθορισμός το δικών τους προπηθήσεων, έτσι ώστε να συνεχίσουν να εξουσιάζουν και να ελέγχουν τις κοινωνίες. Βασικά ότι οι κοινωνίες πρέπει να έχουν το δικαίωμα κάθε φορά να αυτορυθμίζονται με βάση το πώς έγινε, ξέρω εγώ, στη βάση του
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της δημοκρατίας, ας πούμε, με τσιν το πλαίσιο. Άρα, ναι, τσιν το πράγμα να αρέσει μου. Τρόπους είναι η παιδεία τους, είναι οι οικογένειες τους. Δεν τσι αλλάξαν τίποτε που τον καιρό που είμαστε εμείς με τσι. Δηλαδή, ό,τι φυλακίες έλαβαν στα σχολεία τον καιρό που είμαστε εμείς με τσι, συνεχίζουν να τις λαλούν. Οι ίδιες ιδεολογίες, οι ίδιες πολιτικές, εξακολουθούν να ελέγχουν την παιδεία του τόπου και να ελέγχουν. Άρα, μιλώντας τώρα για το δικό μας το πλαίσιο, συνεχίζουν να λένε τα ίδια πράγματα και τα οποία παράγουν τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν αφήνουν με κάποιον τρόπο να αλλάξει κάτι σε σχέση με το αυτοπροσδιορισμό των ανθρώπων. Υπάρχει συνέχεια ένας ετεροκαθορισμός, δηλαδή να μας καθορίσουν το πώς να σκεφτούμε, πώς να αγαπήσουμε, το πώς να ερωτευτούμε, το πώς να πεθάνουμε, το πώς να γαυτούμε, το πώς να ξέρω εγώ, τα πάντα. Άρα, δεν αφήνουν την ανθρωπότητα να πάει παρακάτω και να σχεδιάζεται να πηλέ. Στο σχολείο μου, νομίζω είναι κομμάτι τραγικό, ας πούμε, σε σχέση με το πώς καλλιεργούνται οι έννοιες του είναι πονοθάνατος, του ξέρω εγώ, υπάρχει ένας παναστήθηκε και ένας... Ο θάνατος είναι μόνο ο θάνατος. Αφήνουμε μας τώρα να πούμε, αφήνουμε μας σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό μέσα σε ένα σχολείο να μιλήσω και να πω εγώ την άποψη μου. Πέθανε ξέρω εγώ η γιαγιά μου, το θεωρώ μου ψηλά. Φουτσάρι μου, ξέρω εγώ, θεωρούμε μας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, προκαλλιεργούνται κάποια πράγματα μες στα μωρά, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολλά προβληματικά. Ενώ θα μπορούσε να συζητηθούν και άλλα μοτίβα σκέψης. Η κοινωνιολογία βοήθησε με να πάω, ας πούμε, ξέρω, να δουλέψω στη σχολή κοφών. Μετά ζήτησα να πάω να δουλέψω στη Φανερωμένη, που ήταν ένα σχολείο πολυπολιτισμικών, είχε μειονότητα. Μετά γύρευκα δάσκαλο για τις φυλακές. Δεν πήγαινε κανένας για κάμποσον καιρό, αλλά για να μην πάει κανένας σημαίνει ενδιαφέρον δάμε. Δούλεψα στο σχολείο των φυλακών, που ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα. Και τελικά, φεύγοντας μέσα από τις φυλακές, ξαναπέστρεψα στα δημοτικά σχολεία, κάνοντας όμως τώρα γυμναστικές. Και τούτον πάλι που επιλογή, και λόγω του πώς την αξία που κατάλαβα ότι έχει η άσκηση, η αθλήση, όπως το βίωσα και εγώ μέσα από την ασθένεια που πέρασε η Αγάθη, η γυναίκα μου, για 10 χρόνια με τον καρκίνο και τελικά το θάνατο της, είδα πως εμένα με επηρέασε η άσκηση. Το μόνο αισιόδοξο ότι ο ήλιος είναι να συνεχίσει νυχτώνει ξημερώνει πάντα στην ώρα του. Δεν μας επρόδωσε ποτέ ο ήλιος. Και ναι, είμαστε μια σημαντότητα μέσα σε χίλια πράγματα που γίνονται γύρω μας και να περνούμε καλά με ό,τι έχουμε.